Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Χαίρομαι έτσι που τα λέμε και από κοντά. Έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για σένα, πρέπει να σου πω. Και η Βαρβάρα μας ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την σημερινή μας συνάντηση. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Μου ξυπνήσατε με την προηγούμενη συζήτηση, μου ξυπνήσατε πολλές αναμνήσεις. Διότι μέσα από το έργο μου ως ακτιβίστρια, θέλοντας και μη, βρίσκομαι αντιμέτωπη με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και όλα αυτά που έχετε παρουσιάσει είναι πολύ μακριά από την κυπριακή κοινωνία, δυστυχώς. Εντάξει, είναι κάποιες ακραίες καταστάσεις, ναι, αλλά δυστυχώς, Χριστιανά μου, έχουμε πάρα πολλά παιδάκια δικά μας που ταλαιπωρούνται, είτε μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα στο σχολείο, με τον bullying. Όλα τούτα τα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα, είναι δυστυχώς η κυπριακή πραγματικότητα. Ναι. Είναι και εδώ. Συμβαίνουν όπως και άλλοι, ξέρεις. Καμιά φορά νομίζαμε ότι εμείς εδώ στην Κύπρο ότι είμαστε καλύτερα, είμαστε. Συμβαίνουν και εδώ. Απλά αλλού, πολλά τα εκατομμύρια, πολύ περισσότερα τα περιστατικά. Εδώ είμαστε λιγότεροι, λιγότερα τα περιστατικά, παρόλο που σε κάποια πράγματα κρατάμε πρωτιές. Ναι, πάντα κρατάμε τις πρωτιές. Τα αρνητικά φροντίζουμε να κρατάμε τις πρωτιές. Δυστυχώς, είναι αρκετά τα περιστατικά. Και εγώ μέχρι να βρεθώ μέσα σε τούτον τον δρόμο που για μένα είναι μονόδρομος πλέον. Δεν μπορώ να επιστρέψω σπίτι μου τώρα και να πω κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου, μένω με τα μωρά μου και όλα καλά. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Δηλαδή βλέποντας τώρα τα μικρά, έτυχε πριν 1,5 χρόνο να πάω σε σπίτι που ζητήσαν τη βοήθεια και να βρεθώ σε ένα σπίτι το οποίο ήταν μισοχτισμένο, χωρίς παράθυρα, και ήταν τέτοιος καιρός, και να δω ένα μικρούλι 3 χρονών να περπατά με τις καλτσούλες μόνο. Σε ένα σπίτι το οποίο ήταν μόνο τσιμέντσο, δεν είχε κουζίνα, δεν είχε νερό, δεν είχε παράθυρα, και ήταν ένα μωρό. Όταν έκαναμε τα διαβήματα, όταν είχα κάνει τα διαβήματα με το Γραφείο Ευημερίας, και ενημέρωσα το τι γίνεται, και ήταν πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν, παρόλο που είχαμε κανονίσει ξενοδοχείο για τη μητέρα και τα παιδιά, η μητέρα αρνήθηκε, προτίμησε να μείνει στο σπίτι. Άρα όλα ετούτα, καμιά φορά είναι κατάλοιπα ή δημιουργήματα πιο σωστά μιας κατάστασης η οποία έχει τη βάση της στην παιδεία. Να συμφωνήσω μέρος με αυτό που ανάφερε η Σοφία πριν, ότι ναι, υπάρχουν πολλά μωρά που ταλαιπωρούνται, μεγαλώνουν σε έναν περιβάλλον το οποίο είναι το πιο σωστό για τα ίδια ή το ιδανικό. Υπάρχουν όμως τόσα ζευγάρια τα οποία προτίθονται να υιοθετήσουν έναν παιδάκι και όμως μπαίνουν σε μια διαδικασία, μια γραφειοκρατία και μένουν εκεί. Πολλές φορές αδικούνται ζευγάρια, γιατί φαντάζομαι, Θεία μου, δεν γνωρίζω ακριβώς τις διαδικασίες. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται στη διαδικασία της υιοθεσίας. Έχουν πέσει όμως και σε πάρα πολλές παγίδες, θεωρώ, τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων που υιοθέτησαν παιδιά για να τα εκμεταλλευτούν, να τα κακοποιήσουν κλπ. Οπότε φαντάζομαι ότι για αυτούς τους λόγους είναι πολύ αυστηρές οι διαδικασίες και την πληρώνουν και άλλοι αθώοι μαζί με αυτά τα οποία έχουν γίνει. Οπότε, επειδή είναι και τεράστια η ευθύνη των ανθρώπων, θεωρώ, σου λέω τώρα πώς το σκέφτομαι. Εγώ δεν έχω μιλήσει με κάποιον, δεν ξέρω καθόλου τη διαδικασία. Ξέρω όμως ότι ταλαιπωρούνται ζευγάρια για πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Μέχρι να καταφέρουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Μπορεί να έχουν πάρα πολύ αγάπη να δώσουν, όμως και βλέπεις άλλους γονείς οι οποίοι κακομεταχειρίζονται τα παιδάκια. Πριν που ανάφερες για πρωτιές. Εμείς στην Κύπρο είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στο θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης των παιδιών. 1 στα 4 είναι αριθμός που σοκάρει. 1 στα 4, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 1 στα 5. Έχω έρθει σε επαφή με πολλές, διότι είναι ένα ακόμα κομμάτι, λόγω των δικών μου βιωμάτων, ασχολούμαι με αρκετά κοινωνικά φαινόμενα, προβλήματα. Και η κατακλείδα μου σε όλων ετούτων είναι ότι ο κόσμος χρειάζεται, οι άνθρωποι χρειάζονται παιδεία. Όσα πτυχία, όση μόρφωση και να έχουν. Ακριβώς. Δεν υπάρχει να κάνει μαζί με την εκπαίδευση ή τα πτυχία τα οποία θα έχουν αποκτήσει. Ναι. Είναι καθαρά θέμα παιδείας. Και εδώ έρχομαι να επανατοποθετήσω μια πάγια θέση δικιά μου, ότι το μάθημα της κοινωνικής συμπεριφοράς πρέπει οπωσδήποτε να μπει στα σχολεία μας. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο, να ξεκινήσουμε από τα δικά σου και θα πάμε σε όλα αυτά. Πες μας πώς δραστηριοποιείσαι σήμερα. Τι είναι αυτό που κάνεις, το οποίο είναι πολύτιμο για την κοινωνία και για τον κάθε άνθρωπο από εμάς.
γιατί έχει να κάνει και με τη βία, με την κακοποίηση, όλα αυτά. Είσαι μια γυναίκα πολύ δυναμική. Είσαι μια γυναίκα, είσαι μια αγορομάνα, να ξεκινήσω. Είναι αγορομάνα, εκπαιδευμένη. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Τα αγόρια μου, είναι ο μεγάλος μου 24 ετών, είναι ο δεύτερος μου 14 και τα διδυμάκια μου σχεδόν 12. Να σου ζήσουν και να χαίρεσαι τα παιδιά σου, Θεέ. Να είναι καλά τα παιδιά του κόσμου. Θέλω να μου πεις τη δική σου ιστορία. Πώς ξεκίνησες, πώς μπήκες σε αυτόν τον αγώνα? Από πότε κατάλαβες ότι, ρε παιδί μου, εγώ έχω το τσαγανό, θέλω να βγω μπροστά να παλέψω όχι μόνο για μένα, όχι μόνο για όλες, για άλλες γυναίκες που ξέρω, φίλες μου γνωστές, αλλά για όλες τις γυναίκες? Με παίρνεις αρκετά χρόνια πίσω. Η αλήθεια να λέγεται, από μικρή είχα έτσι έναν έντονο ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο και την προσφορά. Αν υπολογίσεις, Χριστιανά μου, ότι είμαι το μεγάλο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας και εμείς τέσσερις είμαστε. Ναι. Το μοναδικό κορίτσι, να ακολουθούν τρία αγόρια τα οποία λατρεύω. Λόγω του ότι ήμασταν από οικογένεια βιοπαλαιστών, οι γονείς να εργάζονται πολλές ώρες. Η μητέρα μου, να φανταστείς, εργαζόταν στις οικοδομές. Ναι. Μπορεί να ήταν η μοναδική γυναίκα η οποία εργαζόταν στις οικοδομές. Οπότε, με αυτά τα δεδομένα, όλες οι υποχρεώσεις του σπιτιού και η φροντίδα των παιδιών είχαν πέσει σε μένα. Ναι. Μια στιγμή το μοναδικό κορίτσι, ξέρεις τώρα με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, τότε η κόρη, ναι. μικρή με ενοχλούσε. Ένιωθα πάντα ότι, ρε παιδί μου, γιατί σε μένα, γιατί εγώ να έχω τόσες υποχρεώσεις, γιατί οι φίλες μου να σχολάνουν από το σχολείο και να έχουν ελεύθερο να παίξουν, ενώ εγώ να έχω, ναι, ένα σωρό υποχρεώσεις. Από 12 χρονών ακόμη ήμουν φορτωμένη όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Γιατί φροντίδαν των μικρών και το μαγείρεμα και το καθάρισμα, τα πάντα. Οπότε ήμουν, ναι, πανέτοιμη. Γι' αυτό έγινα και μανούλα πολύ μικρή. Ούτε 20 ήμουν όταν γεννήσα τον γιο μου. Πώς ήρθε αυτό στη ζωή σου, έτσι? Είχα αραβωνιαστή σε πολύ μικρή ηλικία, ανεπαντρεύτηκα επίσης. Το ήθελες εσύ ή ήταν οι συνθήκες έτσι? Ναι, ήμουν πανέτοιμη να γίνω μάνα, ναι, Χριστιανά, γιατί τούτον το πράγμα είχα μάθει. Έτσι είχες Έμαθα μεγαλώσει. Από μικρή να φροντίζω παιδιά. Ναι. Τα αδέρφια μου πολλές φορές το λένε ότι είναι και η αδερφή μας και η μάνα μας. Άρα, ο τρόπος ζωής, το περιβάλλον το οποίο είναι μεγάλο, οδήγησε με στο να γίνω. Ναι, ναι. Μάλιστα, θυμούμαι, καθυστέρησα κιόλας να μείνω έγκυος και έκλαια ότι να είμαι και άτεκνη, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου. Οπότε, το γιο μου τον περίμενα όσον τίποτε άλλο στον κόσμο. Μεγαλώσαμε μαζί. Τώρα βλέπω τον 24 χρονών πολλές φορές και κάποιες φίλες του ή φίλοι του μου λένε, κυρία Θεά, του πιστεύω ότι είναι γιος σου. Έχετε λίγη διαφορά ηλικίας. Ναι, εντάξει, σχεδόν 20 χρόνια, ναι, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, ναι, γιατί ζήσαμε και πολύ άσχημες συνθήκες στην πορεία, όταν χωρίσαμε με τον παπά του. Είχαμε πόσο να αντιμετωπίσουμε πολύ. Πόσο ήταν το αγόρι όταν χώρισες? 6 χρονών. 6 χρονών, μείναμε αρκετά μόνοι μας, μεγαλώναμε μαζί. Είναι τέλειος, όχι επειδή γιος μου. Όπως είναι τέλειοι, ναι, και οι υπόλοιποι. Οπότε η προσφορά ήταν μέρος της ζωής μου. Ήταν κουλτούρα, ήταν τρόπος ζωής. Είπες για τις δυσκολίες, mm-hmm, τότε όταν χώρισες. Τι αντιμετώπισες μαζί με το παιδί σου, στα 6 του που αντιλαμβάνεται τα πάντα και αυτά που λέμε και αυτά που δεν λέμε. Τι αντιμετώπισες? Μπορώ να συγκρίνω την τότε εποχή, διότι έχω χωρίσει και τώρα πρόσφατα. Οπότε μετρώ δύο διαζύγια. Πριν 20 χρόνια και πριν 2 χρόνια. Σίγουρα είναι καμία σχέση το ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, πριν 20 χρόνια το να χωρίσεις ήταν απαναγία μου. Κακό που μας ήβρε. Ναι. Και γιατί και η γυναίκα πρέπει να είναι κυρία, πρέπει να στεκεί στον γάμο της, πρέπει να φροντίζει. Και το η γυναίκα γάμον κρατά της, το σπίτι, και η γυναίκα κρατά το σπίτι. Δεν έχεις δικαίωμα στην ευτυχία. Πρέπει να κρατήσεις το σπίτι σου. Αντιμετώπισα πολύ μεγάλη δυσκολία στο να τελειώσω από το πρώτο διαζύγιο και μπορώ να πω με τα βεβαιότητες και τον κόσμο να αντιμετωπίστηκα πάρα πολύ σκληρά. Ακόμα και από δικούς μας ανθρώπους. Οικογένεια. Ήταν μια νοοτροπία του, Παναγία μου, τώρα χωρίζεις, ας πούμε, για να πάρεις άλλους δρόμους. Και η αντίληψη του κόσμου. Τότε ήμουν διαφημίστρια στο επάγγελμα, Χριστιανά, με αρέσει και με τσαφέρνω και παραδείγματα. Και θυμούμαι, ήμουν 26 χρονών. Έκανα 4 ζουγές στο σύνολο.
πάντα δούλευα. Δεν είχα πρόβλημα να κάνω πολλές δουλειές. Απλά για να έχω μια αξιοπρεπή διαβίωση και για μένα και για τα μωρά μου. Θα ξεχάσω όταν πιάσε πελάτη μου διαφημίστρια στο επάγγελμα. Και εγώ να του μιλώ για δουλειά, και να μου το παίρνει αλλιώς. Και εγώ ξανά να το μιλώ για δουλειά, και να μου το παίρνει αλλιώς. Και σε κάποια φάση, όταν με είδε ότι εκνευρίστηκα, γύρισε και είπε μου, έλα σου πω, να μου το παίζει σε μένα. Ξέρω ότι είσαι χωρισμένη. Ναι, τότε ήταν το είσαι χωρισμένη. Ξέρω ότι είσαι. Το είσαι χωρισμένη, κοιτάξτε με το σερούι. Ναι. Έτσι, τι σημαίνει. Και δεν θα ξεχάσω όπως καθόμουν και είχα τον τάγιαρι μου και έπρεπε να σημειώσεις. Σηκώστηκα και χτύπησα του τον τάγιαρι πάνω στο γραφείο. Και λέω, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κρίνεις τις χωρισμένες γυναίκες. Κανένα, απολύτως. Αλλά βλέπεις αντίληψη. Δηλαδή, θεωρούσε ο καθένας ότι μπορεί να ρίξει την όφκερη του, να το πούμε στα κυπριακά. Εντάξει, και ότι να έβρει ανταπόκριση γιατί απλά είσαι χωρισμένη. Ναι. Όλη τούτη η νοοτροπία. Δυσκολίες υπήρχαν στα πάντα όσον αφορά ένα διαζύγιο, όπως υπάρχουν και σήμερα. Και σήμερα είμαι μόνο γονιός με 4 αγόρια, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Διότι... Τα αγόρια σου πώς το πήραν, και τότε το 6χρονο σου αγόρι, και τώρα που είναι πιο μεγάλα σε ηλικίες, έχεις και πιο μικρά παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να διαχειριστούν ένα διαζύγιο, αν γίνει σωστή διαχείριση από τους γονείς. Εγώ λόγω και το δραστηριοτήτων μου, τα αγόρια μου έτσι λίγο πιο μπασμένα στα βαθιά, έζησαν πολύ άσχημα πράγματα μαζί μου και πολλές φορές εκρήθηκα γιατί μου λένε κρίμαν τα μωρά και να τους δημιουργηθούν ψυχολογικά μα βλέπουν και την ασχημία της ζωής. Εγώ είμαι λίγο σαν μάμα της νοοτροπίας ότι ναι, πρέπει να τους δείχνουμε τι είναι πραγματικά η ζωή και να μην περιμένουμε στην ενηλικίωσή τους που να γίνουν 18 να τους βγάλουμε έξω στο στρατό για σπουδές στο εξωτερικό και για μένα να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή τελικά δεν είναι έναν όμορφο παραμύθι όπως τους δείξαμε μέχρι τώρα. Και μετά μπαίνουν άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Είναι οι εξαρτήσεις από ουσίες, από τοξικές σχέσεις, τοξικούς ανθρώπους. Είναι όλα τούτα τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις γιατί δεν μάθαν ποτέ να στέκονται στα δικά τους τα πόδια. Ναι. Άρα το σημαντικό σαν γονείς είναι να διδάσκουμε εκ του παραδείγματος ότι κυνηγούμε την ευτυχία, κυνηγούμε τα όνειρα μας, πάντα με σεβασμό και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας. Είχες θέσει και την υποψηφιότητά σου στις βουλευτικές και σήμερα γενικότερα ασχολείσαι πάρα πολύ με το θέμα της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών. Μάλιστα. Και όλο αυτό το οποίο περιλαμβάνει την βία στην οικογένεια, κατά των γυναικών, όλο αυτό. Γιατί δεν είναι ένα κομμάτι μόνο, είσαι πάρα πολύ ενεργή. Πώς σε κατέληξα σε αυτό. Καταρχάς να πω σε όλους τους συνδέσμους που είμαι κοντά, τα περισσότερα τα έχω ζήσει. Πέρσι τέτοιων καιρών είχα μιλήσει μετά τις δηλώσεις της Μπεκατόρου, είχα μιλήσει και εγώ για τη δικιά μου εμπειρία. Σεξουαλική κακοποίηση. Σεξουαλική κακοποίηση στην ηλικία των 23. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα, Χριστιανά. Το πιο δύσκολο ήταν όταν έπρεπε να βάλω 4 αγόρια και να τους πω ότι η μάμα εβίωσε αυτό. Ενώ επίστευα ότι τόσα χρόνια, διότι τι είχα κάνει εγώ τόσα χρόνια, η οργή, ο θυμός, κατάφερα και όταν μετουσίωσα σε δύναμη ψυχής για να μπορέσω να στηρίξω και να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Έτυχε μια μέρα να κρατώ μια κοπελίτσα 19 χρονών η οποία κακοποιείται σεξουαλικά από την ηλικία των 10. Και όταν μου είπε, όταν προσπαθούσα να της μιλήσω, να της συμβουλεύσω, είπε μου, «Εν ήξερες, κυρία Θεά, εσύ». Και τότε, Χριστιανά, μ' αγκάλιασα τη και είπα της, «Αγάπη μου, ξέρω πάρα πολύ καλά». Και μπορεί να το νιώσει ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρείται ότι όντως ξέρεις. Διότι είναι πολύ διαφορετικό απλά να καταλαβαίνεις και να προσπαθείς να μπεις στη θέση του άλλου με το να ξέρεις το συναίσθημα, να έχεις ζήσει την εμπειρία. Ξέρεις τι σημαίνει να νιώθεις τα χέρια πάνω σου. Ξέρεις τι σημαίνει να ολοκληρώνει και να θέλεις να εξαφανιστείς, να νιώθεις τόσο βρώμικος, όχι στο σώμα, στη ψυχή. Άρα εγώ κατάφερα μετά από πολλές εσωτερικές διαμάχες
Και θεωρώ ότι τη δύναμη την είχα αντλήσει από τη μητρότητα, Χριστιανά. Όταν γίνουμε μητέρες, αναπτύσσουμε άλλες ιδιότητες. Αναπτύσσουμε άλλες δεξιότητες. Μαθαίνουμε να αγαπούμε. Μαθαίνουμε μάλλον ότι μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιον άλλον πλάσμα πάνω σε τούτη τη γη περισσότερο από τον εαυτό μας. Και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά μας. Οπότε στη σκέψη είναι ότι μπορεί έναν από τα παιδιά μου ή τα παιδιά μας γενικότερα να ζήσουν αυτό, εμένα εκείνη η οργή, εκείνος ο θυμός, μετουσιώθηκε σε δύναμη ψυχής και είναι η κινητήριο δύναμη μου μέχρι σήμερα. Φαίνεσαι πάρα πολύ δυναμική. Έχω διαβάσει τη συνέντευξή σου που είχες δώσει τότε και μίλησες έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε καν λεπτομέρειες να σε ρωτήσω και να μην τη διάβαζα. Δεν θα ρωτούσα λεπτομέρειες, να σου πω την αλήθεια. Αυτά που μας είπες μας αρκούν. Θέλω να σε ρωτήσω, το μόνο που θέλω να σε ρωτήσω για το συγκεκριμένο περιστατικό είναι πόσο καιρό μετά από εκείνη την τραγική εμπειρία που είχες ζήσει, ένιωσες πραγματικά δυνατή και ότι θα βρω τον τρόπο. Αυτό το γεγονός που έχω ζήσει, να το κάνω δύναμη και να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Έντονα ήταν μετά που μεγαλώσαν, όπως έχω προαναφέρει, είχα πάντα τούτες τις ευαισθησίες. Απλά μετά, με τις επιχειρήσεις, διότι είχα τη διαφημιστική εταιρεία, λειτουργήσα παιδότοπο, γέννησα το δεύτερο μου το γιο, ξανά φτιάξα τη ζωή μου. Γέννησα το δεύτερο μου γιο, αμέσως μετά ήρθαν τα δίδυμα. Οπότε, ξέρεις και εσύ που πρωτοχέρνει, όταν έχεις μικρά μες στο σπίτι, πόσο απασχολημένοι σε κρατούν. Οπότε, έπρεπε να μεγαλώσουν λίγο και τα μικρά μου, για να μπορέσω να απελευθερωθώ και να μπορέσω να νιώσω δυνατή στο να προσφέρω, όχι μόνο στο να συμβουλεύσω. Τούτος ήταν και ο λόγος που επίδησα από τον εθελοντισμό στην πολιτική. Ο εθελοντισμός είναι ο μορφότερος τρόπος να ταΐζεις τη ψυχή σου. Ο μορφότερος. Διότι θέλει και η ψυχή μας ταΐσμα. Η πολιτική. Μόνο. Μέσα από την πολιτική. Είναι αναγκαστικά για να έχεις... Εγώ θέλω να είμαι πολιτικός. Με ποια εννοία. Θέλω να έχω λόγο. Θέλω να έχω ρόλο. Αφήνω ακολουθούν 4 παιδιά. Είναι το μέλλον τους μπροστά. Άρα ναι, θέλω να έρθω μια ημέρα και να τους πω, ορίστε αγόρια, τούτος είναι ο κόσμος που σας αφήσαμε. Που τι είναι τούτος ο κόσμος. Βλέπουμε τα κάθε μέρα γύρω μας. Να μου πεις, βλέπουμε τα όλα είναι απαισιόδοξα. Όχι, σαφώς. Και θα τα δούμε απαισιόδοξα. Όχι, αλλά αυτά που είναι καλά, να αφήνουμε καλά. Πρέπει να δούμε αυτά που δεν είναι καλά για να τα διορθώσουμε. Για να τα διορθώσουμε, ναι. Και αν καταπιαστώ, γιατί να καταπιαστώ μόνο από τα κοινωνικά φαινόμενα. Ναι, εγκατάλειπα μια άλλη κουλτούρα, την οποία οφείλαμε να αφήσουμε εδώ και χρόνια. Η θέση της γυναίκας, ας πούμε, στην κοινωνία. Πώς ήταν η θέση της γυναίκας πριν τόσα χρόνια, Χριστιανά? Εντάξει, δεν το συζητώ το τι έχει αλλάξει. Πώς μιλάς εσύ στα αγόρια σου, στο μεγαλύτερο σου γιο, για τη σχέση του με τις γυναίκες και στα μικρά. Μιλούμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και μιλώ όπως θα μιλούσα σε έναν ενήλικα. Τους αντιμετωπίζω σε τούτες τις συζητήσεις ως ενήλικες. Διότι η αλήθεια να λέγεται, τα μικρά μιλούν αρκετά στο σχολείο. Πόσο είναι τα μικρά, είπες? 12. Γενικά, τα μωρά μας μιλούν στο σχολείο. Δεν είναι τα μωρά που ήμασταν εμείς, μια άλλη εποχή. Έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα πλέον. Είναι προσβάσιμοι στο διαδίκτυο, σε τόσα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Οπότε, η δικιά μου φιλοσοφία είναι να τους δίνω εγώ τις γραμμές, να τους δίνω εγώ τις πληροφορίες σωστές, παρά να τις συζητούν μεταξύ τους και να τις παίρνω διαστρεβλωμένες. Εγώ προσπαθώ να τους μεγαλώνω και εκείνο που τους λέω είναι να τηράτε στη ζωή σας 3 βασικά ρήματα. Το αγαπώ, το σέβομαι και το προσφέρω. Αν στη ζωή τους μάθουν να εφαρμόζουν τούτα τα 3 ρήματα, τότε ναι, δεν θα έχω καμία ανέγνοια σαν μητέρα ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να σταθούν στα δικά τους τα πόδια, να δημιουργήσουν αυτόνομες ανεξάρτητες προσωπικότητες και να αντιμετωπίσουν την κάθε πρόκληση που θα βρεθεί μπροστά τους. Και επανέρχομαι εδώ στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών ή ακόμη και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Μα για τούτο είναι θέμα παιδείας. Αν ο θήτης μεγάλωνε
σωστά και μεγάλωνε σε μια κοινωνία η οποία τον εμάθαινε να σέβεται τον συνάνθρωπο του γενικότερα. Όχι τη γυναίκα, γιατί σε πιο ευρύ φάσμα. Ναι, ναι, τότε ναι, δεν θα συμπεριφερόταν έτσι σε μια γυναίκα. Θα συμπεριφερόταν, σαφώς και όχι. Αν μια γυναίκα μεγάλωνε με τη φιλοσοφία ότι πρέπει να, πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Είμαι, ο κόσμος γύρω μου με σέβεται, σέβεται αυτά που κάνω. Σέβεται τις επιθυμίες μου, σέβεται τα πρέπει μου και τα όνειρά μου. Τότε δεν θα, δεν θα εδεχόταν να ήταν θύμα. Θα αντιδρούσε. Πάνω στο προηγούμενο θέμα το οποίο μιλήσαμε. Πολλές γυναίκες, διότι λέω τους και εγώ και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των media. Λέω τους και εγώ στα κυπριακά, λέγεται, και είδαμε τα τούτα ούλα και εξυπαστήκαμε. Σαν πως δεν γνωρίζαμε ότι συμβαίνουν. Απλά έγινε τόσο πολλά μέρος της κουλτούρας μας που εμείς, εμείς οι ίδιες οι γυναίκες αυτοσαρκαζόμαστε. Τώρα ήρθε ο καιρός να σταματήσουν. Και οι άντρες να σεβαστούν επιτέλους τη γυναίκα, όπως και οι γυναίκες τους άντρες. Ναι, σίγουρα. Θεά μου, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να επικοινωνήσει μαζί σου, γυναίκες, άντρες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Εσύ έχεις πια ένα άλλο ρόλο που είσαι πάρα πολύ ενεργή, όπως είπα και προηγουμένως, στο να βοηθάς και να στηρίζεις συνανθρώπους μας. Πριν προχωρήσω παρακάτω, να σου πω πάνω σε αυτό που λες, διότι ο κόσμος μιλάς, μαθαίνει. Πριν δύο μέρες. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα για μια κοπέλα, η οποία είναι υπό προστασία τέλος πάντων και έχει δύο, το πιο πρόσφατο, έχει δύο βρέφη στο σπίτι, ένα 40 ημερών και έναν ενός χρόνου. Και είδε, ενώ είναι υπό την προστασία και τα παιδιά δεν είναι κοντά της, είδε το παιδί της για πρώτη φορά να περπατά από το διαδίκτυο. Χριστιανά με πήρε με τηλέφωνο. Την ώρα που με είχε στη γραμμή, προσπάθησα να συγκρατηθώ. Αλλά μετά που έκλεισα το τηλέφωνο, εκλαία μαζί της. Να δέχεσαι την ενδοοικογενειακή βία και να στερήσει το πιο υπέροχο πράγμα το οποίο έχεις, που είναι τα παιδιά σου. Να βλέπεις το παιδί σου να κάνει τα πρώτα του βήματα και να το βλέπεις από το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι μπορούν να με βρουν μέσα στα social media, όποιος θέλει τη βοήθεια μου, όπως έχω δημιουργήσει το δικό μου δίκτυο «Νοιάζομαι και δρώ», ονομάζεται το δίκτυο, διότι ως ακτιβίστρια έχω σαν μότο «Νοιάζομαι, δρώ και αντιδρώ». Λίγο παρεξηγημένη η έννοια του ακτιβισμού, αλλά με το «Νοιάζομαι, δρώ και αντιδρώ» παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει καταπίεση των δικαιωμάτων, των ανθρώπων, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση της καθημερινής, της καθημερινότητας της ζωής των ανθρώπων γενικότερα. Και έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Έχουμε μεγάλο και μακρύ δρόμο. Οπότε αν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω των social media μου, είμαι, Μακάρι πάντως να το δούμε αυτό που έχεις αναφέρει προηγουμένως, να μπει στα σχολεία. Απαιτείται η κοινωνική συμπεριφορά. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουμε ακόμη. Δηλαδή... Και η εκπαίδευση των γονέων απαιτείται. Ναι, όχι, εννοείται. Βλέπουμε πολλές συμπεριφορές. Με είχες δει σε ένα διάστημα, έπρεπε να εργαστώ τρίτη δουλειά, εκεί που συναντηθήκαμε. Απλά ένα μικρό παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι έρχονται και έβρισκε με εκεί και λέει μου, μα είσαι η Θεά Νικολάου, και εργάζεσαι εδώ, Δεν είναι ντροπή η δουλειά, ακόμα πάρα πολλές δουλειές. Ναι, απλά ένα συμβάν για να δεις την αντιμετώπιση του κόσμου και πόσο απαιτείται η παιδεία. Όταν ήρθε μία κυρία, έδωσα τη σημασία, εξυπηρέτησα τη, ενημέρωσα τη. Σε κάποια φάση έπρεπε να έστειλα την μπροστά σε ένα ράφι και λέω: της δείτε τα με την ησυχία σας, και πανέρχομαι. Οπότε ξεκινά να ουρλιάζει μέσα στο μαγαζί. Και πάω κοντά της και προσπάθησα να την ηρεμήσω. Κάτι της είπα, και γυρνά, και λέει μου. Λίες κουβέντες, α! Εσείς οι αμόρφωτες, οι πολύτριες. Εσείς οι αμόρφωτες, οι πολύτριες. Άρα όσον υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες, και χαμογέλασα, λέω και εγώ τώρα... Μα τι να πεις σε αυτή την περίπτωση. Τι να πεις, από πού να το πάρεις. Τίποτα, δεν... Άρα παιδεία χρειάζεται. Παιδεία και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ανθρωποκεντρικό, που να σέβεται και τα παιδιά μας και τις γυναίκες και τους μονογονιούς και τις ευπαθείς ομάδες
Και όλους τους ανθρώπους γενικότερα. Θεά μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας, ειλικρινά.